Κασούλα, να πειράσει το βραδάκι, ας σε πάρω με τα αγροτικό. Στο αγροτικό, πουτέ, μυρίζει κουπριά. Τι κι αν ο Κίτσος βρέθηκε από το χωριό εκεί που τώρα χτυπάει η καρδιά της Ευρώπης. Μια μιούζικα. Πώς σε αρέντης αλεία. Αυτό είναι, δώσει. Δώσει κι άλλο. Η Ελλάδα πατρίδα. Η καρδιά μου. Θα τους φάμε λάχανο, λέ. Τι κι αν μαζί με την Τασούλα έβαλαν φωτιά στις κερκίδες. Τους φάμε, τους φάμε, τους δανούς. Έλα ρε παλτό. Έλα μωρή Ελλαδάρα. Ο Κίτσος έγινε η μασκό της εθνικής μας ομάδας και με αυτά και με αυτά. Τέσσερις στην άμυνα. Τέσσερις στο κέντρο. Και δύο στην επίθεση. Στο Σαλπιγκίδη και τον Γκέκα. Τι κάνεις κύριε. Έφυγε στην Κυριακά. Αφού είναι πιο νόστιμος. Εμψύχωσε παίκτες αλλά και φιλάθλους. Έλα, αγόρι μου. Έλα, μπράβο. Έλα, Ο ίδιος ωστόσο έχει ένα μεγάλο παράπονο, γιατί ο Σκίτσος επιβραδεύτηκε και με το παραπάνω, αλλά ως γιατρός της τηλεοπτικής σειράς «Το νησί» παραμένει απλήρωτος, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στο TV Έθνος. Για μίλα να άκουσα λίγο τη φωνολόγηση. Θέλω να πάω σπίτι μου. Εγώ να δεις πόσο το θέλω. Πάντως για τραγουδίστρια δεν πας. Από το νησί έχετε εξοφληθεί? Όχι, μου χρωστούν ακόμα 10.000 ευρώ. Και δεν είμαι ο μόνος, δυστυχώς. Αυτό το πράγμα οδηγεί σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Γιατί έχουμε νόμους απέναντί μας που μας φορολογούν ασχέτως από το αν δεν έχουμε πληρωθεί. Κόμμα και στο κάρο, το χρόνο μας τσικάρω. Κίτσο. Στην ίδια συνέντευξη, ο Νίκος Ορφανός δεν διστάζει να εξομολογηθεί ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση του έκανε πολύ καλό, αφού τον έκανε πασίγνωστο, αλλά και να απαντήσει στους συναδέλφους του που, όπως λέει, σνομπάρουν τη διαφήμιση. Ξέρω κάμποσους που σνομπάρουν τις διαφημίσεις, αλλά τρέχουν να κάνουν κανένα σπικαζάκι όπου δεν φαίνεται η μούρη τους, ή ζητή ανέβουν για χορηγίες προκειμένου να πάρουν κανένα φραγκάκι. Στην καρδιά μου βάζω μπάρες, πίσω κάνω όλες χάρες. Περίμενα ότι η διαφήμιση θα έχει επιτυχία, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα εκφράσει μια ολόκληρη εποχή και θα γίνει σλόγγαν, ακόμη και τίτλος εφημερίδων. Όλοι άλλοι είναι τράγικοι. Αυτή τη σεζόν ο Κίτσος εμφανίζεται σε γνωστή αθηναϊκή σκηνή στην περιοχή του Ψηρή. Πάμε να συναντήσουμε.